ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Τελευταίο κέρασμα. Σύγχρονες γυναίκες της διπλανής πόρτας ζωντανεύουν μέσα από το βλέμμα της Σοφίας Χατζή. Τελευταίο κέρασμα. Η δεύτερη έκδοση συνοδεύεται από ένα audiobook με διπλό CD. Αφηγείται η συγγραφέας. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Απολαύστε το κείμενο με δύο αισθήσεις, όραση και ακοή, διαβάζοντας και ακούγοντας παράλληλα το CD. Και ακόμη μπορούμε να το ακούσουμε καθώς ταξιδεύουμε. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, Πειραϊκή Εκκλησία, ραδιοπαραμυθία, ελπίζουμε, ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε όλοι, συντροφιά, ο Τάσος Ζιάκας που επιμελείται τον ήχο, επιλέγει την όμορφη μουσική που φτάνει στα ραδιοφωνά σας. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-41-18-602 και 640, τα τηλέφωνα για τις ευχές σας, τις παρατηρήσεις σας και τις προτροπές σας. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας την τέως πρόεδρο του Ορμενίου που βρίσκεται στην πινέζα του χάρτη, όπως η ίδια λέει, ψηλά στον Εύρο, την κυρία Χρυσούλα Ιωαννίδου. Θα μιλήσουμε για καταγραφές δημοτικών τραγουδιών, για έθιμα αλλά και για όμορφα τραπέζια, συμπόσια που γίνονται στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημότυχο, στην Ορεστιάδα, στο Ορμένιο, στο Τυχερό. 5 σημεία, 5 τραπέζια, 3 μέρες, 12 ώρες, ιστορίες πόλεων. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μας εξηγήσει η κυρία Ιωαννίδου σε λίγο περί τίνος πρόκειται, αλλά πρόκειται πραγματικά για πολύ όμορφες ιστορίες. Ορίζουμε, φίλοι μας, την κυρία Χρυσούλα Ιωαννίδου από το Ορμένιο. Όπως είπαμε, ήταν πρόεδρος του Ορμενίου. Έχουμε κάνει κάποιες εκπομπές εξαιρετικές με την κυρία Ιωαννίδου, η οποία μας μιλούσε πάντοτε για έθιμα, ήθη, συνταγές, για τόσα και τόσα όμορφα πράγματα. Καλώς ήρθατε, κυρία Ιωαννίδου, και πάλι στην εκπομπή μας. Γεια σας, χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας. Να ακούσετε τι έχει συμβεί ή και τι θα συμβεί στο Ορμένιο και σε κάποια άλλα σημεία του τόπου. Βέβαια, έτσι, αυτές τις μέρες έτσι, του Φεβρουαρίου συμβαίνουν όλα αυτά. Τι είναι το Tale of X Cities, αυτό το πρόγραμμα, αν κατάλαβα καλά, κυρία Ιωαννίδου, έτσι, στο οποίο συμμετέχετε και εσείς στο Ορμένιο και άλλες πόλεις στον Εύρο? Το Tale of X Cities είναι ένα πρόγραμμα το οποίο για τρίτη χρονιά θα υλοποιηθεί μέσα στο 2023. Εγώ άρχισα να πέτυχα πέρυσι την ανακοίνωση του που έλεγε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση και να συμμετέχετε στο πρόγραμμα. Έκανα την αίτησή μου, έγινε δεκτή. Τον Απρίλιο δηλαδή θα συμπληρώσω περίπου ένα χρόνο που συνεργάζομαι με όλους τους συμμετέχοντες από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται στη Βόρεια Ελλάδα κατά κύριο λόγο, και από το Ορμένιο βασικά ήμουνα μόνη. Εγώ δηλαδή παρακολούθησα το σεμινάριο και μαζί με τους συμμετέχοντες από τον Εύρο, την Γιάννα τη Χατζιπέμου, την Βάσο την Παντελίδου, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης,
και την Τάνια και τον Σταμάτη Ζουμπουρδικούδη, αφού παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα αυτό, έπρεπε να βρούμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις, και αυτό θα ήταν το έργο μας. Μάλιστα. Στη συμμετοχή του προγράμματος. Έτσι λοιπόν, συζητώντας, η Βάσο Παντελίδου έκανε μία πρόταση και σκέφτηκε ότι θα ήταν πολύ καλό να στηθεί ένα τραπέζι στην Αλεξανδρούπολη από όλους όσους κατοικούν στην πόλη, που είναι οι Καραμαλίδες, άνθρωποι από την Ανατολική Θράκη, από την Ανατολική Ρωμυλία, Αρμένοι, τέλος πάντων όλοι αυτοί που συνθέτουν τον πληθυσμό της Αλεξανδρούπολης. Εγώ σκέφτηκα ότι θα μου άρεσε να πω την ιστορία της οικογένειάς μου. Η Γιάννα η Χατζιπέ μου είπε... Η οποία προέρχεται από το Αρμένιο, να πούμε, έτσι. Ποιο, από την Ανατολική συγγνώμη, μισό λεπτό. Η οποία η οικογένειά σας προέρχεται από την Ανατολική Ρωμυλία. Ναι, αυτό. Από την Ανατολική Ρωμυλία. Και η Γιάννα η Χατζιπέ μου είπε ότι θα ήθελα πολύ να συμμετέχω στο πρόγραμμα Εύρος. Οπότε συζητώντας κλείσαμε στο 12 ώρες Εύρος, ξεκινώντας από το Αρμένιο το πρωί και φτάνοντας στην Αλεξανδρούπολη το βράδυ. Η κυρία Αγγέλα Γιαννακίδου από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης σκέφτηκε ότι δεν έπρεπε να λείπει το Δημότυχο και η Ορεσιάδα, άσχετα αν δεν είχαν συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Σωστά. Οπότε βοήθησε να βρεθούν άτομα που κάθισαν και αυτοί στο τραπέζι της Ορεσιάδας και του Δημοτήχου και είπαν και αυτοί τις ιστορίες τους. Αναλυτικά θα ήθελα να αναφερθώ στο τραπέζι του Αρμένιου, το οποίο με πολύ μεγάλη χαρά βοήθησαν οι γυναίκες να στηθεί. Φτιάξαμε λοιπόν λειψό ψωμί για να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας, τους επισκέπτες μας. Γιατί το λέμε λειψό, κυρία Ιωαννίδου? Το λέμε λειψό γιατί είναι άζυμο ψωμί, δεν έχει μαγιά, οπότε δεν φουσκώνει και επειδή μένει ίσα με ένα δάχτυλο, εμείς στην περιοχή μας το λέμε λειψό. Κανονικά είναι το άζυμο ψωμί. Ναι. Σκεφτόμενοι ότι για πρώτη φορά θα ερχόταν οι εκπρόσωποι από το Tale of Exitis, από το Goethe Instituto και μία εικαστικός, η Έλλη Χρυσίδου, που βοηθάει στο πρόγραμμα, είπα ότι για πρώτη φορά θα συναντιόμαστε και αφού ήταν και αρχές του χρόνου, έφτιαξα μία βασιλόπιτα την οποία πάνω με σοκολάτα γράψαμε το Tale of Exitis, αλλά δίπλα της υπήρχε και η παραδοσιακή βασιλόπιτα με τα μπουμπούκια της Κρανιάς, για να μην ξεφεύγουμε και από την παράδοσή μας. Σωστά, ναι. Και αυτή κάνει εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εντυπωσιακή. Ναι, ναι. Ήτανε και οι δύο, η κάθε μία πίτα είχε τη δικιά της νοστιμιά, αλλά η παραδοσιακή εμάς μας εκφράζει περισσότερο από ότι το τσουρέκι που φτιάχνουμε τώρα σαν γλυκιά βασιλόπιτα. Στο τραπέζι έπρεπε να βρεθούν να καθίσουν 5 άτομα, τα οποία το καθένα θα έλεγε τη δικιά του την ιστορία. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησα να σκέφτομαι ποιος θα μπορούσε να είναι στο τραπέζι του Αρμενίου, ποιος από τους κατοίκους, γιατί είχαμε και έναν μουσαφύρι, τον Μανώλη του Χατζηπαναγιώτου από τον Πεντάλοφο, ο οποίος διατηρεί έναν ξενώνα
και ένα εστιατόριο στο χώρο, στον ίδιο χώρο, όπου μαγειρεύει φαγητά από το εκτροφείο που έχει από αγριογούρουνα και διάφορα άλλα ήδη εκεί, και ήταν καλεσμένος για να μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας επιχειρηματίας στο Βόρειο Εύρο. Πολύ σε αυτήν εδώ την ακριτική περιοχή. Οι υπόλοιποι που πλαισιώσανε το τραπέζι ήταν η Δημητριάδου η Ξανθούλα, η οποία ο τίτλος της ιστορίας της ήταν «Από την Προύσα στη Δράμα και από τη Δράμα στο Ορμένιο», όπου εξιστορούσε την ιστορία του παππού της, ο οποίος ήταν μηχανικός μήλων, που στην αρχή από την Προύσα έφτασε στη Δράμα και αφού εκεί δεν υπήρχαν μήλοι μετά από κάποια χρόνια, έψαξε να βρει πού υπήρχαν ακόμα αλευρόμηλοι ή μήλοι άλλοι που έκαναν ζωοτροφές και διάφορα άλλα πράγματα, και κατέληξε στο Ορμένιο. Η γιαγιά Πετρούλα, η Μολδοβανίδου 92 χρονών, δεν ήρθε στην εκδήλωση, απλά ηχογραφήσαμε την ιστορία της και βάζοντας και φωτογραφίες ακούστηκε η ιστορία του αδερφού της, ο οποίος σκοτώθηκε την περίοδο του εμφυλίου, τάθηκε στην Καστοριά. Κάποιοι δικοί μας που υπηρετούσαν εκεί βρήκαν το μνήμα του και μετά από 9 χρόνια πήγαν και έκαναν εκταφή το σώμα του, τα οστά του, και τα έφεραν στο Ορμένιο. Και το χαρακτηριστικό όλης της ιστορίας είναι ότι ο δάσκαλος του χωριού πήγε να πει στην μάνα του αδικοχαμένου Θόδωρα ότι ο γιος της ήταν ένας ήρωας, και η μάνα είπε «Μακάρι να τον είχα κοντά μου και ας μην ήταν ήρωας». Η τρίτη, η τέταρτη, το τέταρτο άτομο ήταν ο Στρατής ο Βασιλιάδης, ο οποίος γύρισε από τη Θεσσαλονίκη στο Ορμένιο, ενώ σπούδασε και αποφάσισε να γίνει νέος αγρότης. Ο Θοδωρής ο Βασιλιάδης, ο οποίος ασχολείται με κόμιξ, είναι λογοθεραπευτής, αλλά ασχολείται με κόμιξ τον ελεύθερο του χρόνο, μας μίλησε και αυτός για τα δικά του σχέδια, τι σκέφτεται να κάνει εδώ στο χωριό που βρίσκεται, ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι νέοι, και για τα κόμιξ που θέλει να φτιάξει. Η Στεύκα Ιστράκος μας μίλησε για τη δικιά της την ζωή, που από τη Σόφια της Βουλγαρίας πήγε να σπουδάσει στη Γερμανία και από τη Γερμανία βρέθηκε παντρεμένη με τον Στράκο τον Τριαντάφυλλο, που ζούσε στο Ορμένιο, και αφού παντρεύτηκαν έχει χειροτονηθεί ιερέας, και μίλησε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γονείς με τα παιδιά τους εδώ σε αυτή την περιοχή, που δεν έχει δραστηριότητες, που για να φτάσεις για να πας κάπου τα παιδιά σου για χορό, για τραγούδι ή για οτιδήποτε άλλο, πρέπει να πας 70 χιλιόμετρα μέχρι την Οριστιάδα. Η Χρυσούλα Ιαραμπατζίδου, μία μετανάστρια που γύρισε μετά από 45 χρόνια, με συγχωρείτε, από τη Γερμανία, μας μίλησε για το πώς έφυγε στα 15 της από το χωριό, πώς έζησε όλα αυτά τα χρόνια στη Γερμανία. Αφορμή για να γυρίσει πίσω στάθηκε η πεθερά της όταν αρρώστησε και έπρεπε κάποιος να τη φροντίσει. Η γιαγιά ταξίδεψε για την γειτονιά των Αγγέλων, αλλά η Χρυσούλα με τον άντρα της έμειναν εδώ στο χωριό και συνεχίζουν να ζουν εδώ. Δεν έχουν επιστρέψει πίσω στην Γερμανία.
προσπαθώντας εγώ να κλείσω, να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στο τραπέζι, ήρθε αυθόρμητρα η ιστορία μου, η ιστορία της οικογένειάς μου, που δεν ήθελα πολύ να αναφέρω, γιατί ήμουν σίγουρη ότι θα με έπαιρναν τα κλάματα, αλλά τελικά έτσι έγινε, αναφέροντας ότι η Χρυσούλα Ιαραμπατζίδου ήρθε μετά από 45 χρόνια στο χωριό. Η σκέψη μου γύρισε στα 35 χρόνια που έζησα χωρίς τους γονείς μου στο χωριό, και ότι μετά από 35 χρόνια επέστρεψαν οι δικοί μου, και ότι δεν μπόρεσα να τους χαρώ, όπως δεν μπόρεσα να μεγαλώσω δίπλα με τον αδερφό μου όλα τα χρόνια. Οπότε κλάψαμε, είπαμε ιστορίες και κλάψαμε λίγο πολύ όλοι μαζί. Στην εκδήλωση βρέθηκε ο Χάρης Οδηλιγιάννης από τον Πεντάλοφο, ο οποίος έχει γράψει τη δικιά του την ιστορία σε βιβλίο «Τα παιδιά της περιφρόνησης» το ονομάζει. Αναφέρθηκε και αυτός στο μεταναστευτικό. Αυτός είναι ακόμα από τους ανθρώπους, από τους μετανάστες που πηγαίνουν έρχονται, μένουν 6 μήνες στην Ελλάδα και 6 μήνες στη Γερμανία, σαν η Περσεφόνη που ζούσε 6 μήνες στον Άδη και 6 μήνες πάνω στη γη. Πολύ ωραίος συσχετισμός. Και είπε και αυτός τη δικιά την ιστορία, ότι και ο δικός του πατέρας σκοτώθηκε στον εμφύλιο, και πώς μεγάλωσε και πώς έφυγε για τη Γερμανία, και ότι πια εκεί θα μείνει, αφού τα παιδιά του και τα εγγόνια του είναι εκεί. Και η κυρία Λέλα μας είπε και εκείνη πώς μεγάλωσε ορφανή, και αυτή η θύμα ο πατέρας της του εμφυλίου πολέμου, πώς μεγάλωσε ορφανή, πώς έφυγε από το χωριό και πώς ξαναγυρίζει τώρα κάποιους μήνες στο χωριό. Και η Ζλατομήρα η Σάβοβα, η οποία μας είπε και αυτή για την εμπειρία της, πώς ήρθε από την Βουλγαρία και πώς εντάχθηκε στο χωριό, στην κοινωνία του χωριού. Αυτό ήταν το τραπέζι του Ορμενίου, το οποίο ήταν ένα τραπέζι που μας έβγαλε έξω από τα σπίτια μας μετά από τόσα χρόνια του κορονοϊού. Οι γυναίκες, είπαμε, από βραδείς που μας επισκέφτηκαν ο κύριος Σαββίδης, η Λίδια, η Χατζη Ιακώβου, ο Άρης ο Καλογύρος και η Έλλη Χρυσίδου, να φτιάξουμε τις πίτες μας, να τους προσφέρουμε το τοπικό παραδοσιακό άρτημα, την πιμπιρίτσα. Και την άλλη μέρα ήταν πάλι εκεί και παρακολούθησαν, άκουσαν τις ιστορίες των ανθρώπων που ήταν στο τραπέζι και των υπολείπων. Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν, έγιναν και στα υπόλοιπα μέρη του Εύρου. Θα τα δω το Σάββατο, όπως θα μπορεί να τα δει και όποιος άλλος θέλει διαδικτυακά, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, στο φεστιβάλ που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, 17 και 18, θα παρουσιαστούν τα τραπέζια του Εύρου. Θα συστήσουμε λοιπόν εμείς οι άνθρωποι του Εύρου τον Εύρο ξανά στους εαυτούς μας και στον υπόλοιπο κόσμο, και θα συνεχίσουμε. Εγώ τουλάχιστον θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτό το πρόγραμμα, και λέω ότι όποιος θέλει από τη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να το παρακολουθήσει, δεν έχει να χάσει, θα κερδίσει απλά. Οπότε περισσότερα νέα
για τα τραπέζια στους υπόλοιπους χώρους, στις υπόλοιπες πόλεις, θα έχουμε μετά το φεστιβάλ. Εκεί, εκτός από το ότι θα συμμετέχω στη συζήτηση όσον αφορά τα τραπέζια του Εύρους, του 12 ώρες Εύρους, θα παρουσιάσω και τα παιχνίδια, για αυτά που είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή στην εκπομπή σας, τα παιχνίδια που παίζαν τα παιδιά χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια τους ή απλά υλικά, ό,τι έβρισκαν εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν παιχνίδια. Αυτά θα τα παρουσιάσω σε μικρούς και μεγάλους για να ξαναθυμηθούμε την παράδοση στα παιχνίδια. Και κάτι που θέλω να πω άλλο είναι ότι ετοιμαζόμαστε μια ομάδα γυναικών από τα 50 μέχρι τα 80 είναι οι ηλικίες μας, για να πάμε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια εκδήλωση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου. Χορή παραδοσιακή, ήθη έθιμα και παραδοσιακά τραγούδια. Τα τραγούδια που μας έρχονται τώρα στο νου, που μας τα λένε οι μεγαλύτερες, που δεν τα είχαμε, κάποια δεν τα είχαμε ακούσει καν μέχρι τώρα. Και επειδή θα κοντεύει το Πάσχα, η επόμενη Κυριακή θα είναι των Βαΐων, θα κάνουμε και το έθιμα του Βαγιού, θα φτιάξουμε την κούκλα Βαγιό και θα την χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε, θα κάνουμε αναπαράσταση του εθίμου εκεί στην Θεσσαλονίκη, όπως και θα κάνουμε και το φλάμπουρο του γάμου. Το φλάμπουρο που κάνουμε... Το φλάμπουρο είναι μια πετσέτα που την περνάμε σε ένα ξύλο κρανιάς, που στη μύτη από τη μία άκρη βέργα είναι μυτερή, περνάμε ένα μήλο και γύρω γύρω βάζουμε λουλούδια τα οποία και βασιλικό, τα δένουμε και αυτό ήταν το σημάδι που είχε σε κάθε σπίτι που είχε γάμο. Δηλαδή από εκεί καταλάβαινες ότι σε αυτό το σπίτι θα γίνει γάμος. Mm-hmm. Ήτανε το σημάδι, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και οι γυναίκες το στόλιζαν, το χόρευαν, το στόλιζαν με popcorn και σταφίδες για να έχουν ή το μήλο για την καλή γονιμότητα του ζευγαριού, οι σταφίδες για να έχουν γλύκα στη ζωή τους και τα popcorn ήταν το άσπρο χρώμα που είναι το καλύτερο από όλα τα χρώματα, να κάνει και έκαμε αντίθεση και με τις σταφιδούλες. Αυτό με το popcorn είναι κάτι που στην Αθήνα τουλάχιστον, κάτω στα νότια, είναι τις τελευταίες δεκαετίες που γνωρίζετε. Εσείς το είχατε και παλαιότερα? Εμείς το είχαμε, ο σπόρος ήρθε από το Κόζουλτζε και από το Ρούμκι εκείνα τα χρόνια. Μαζί με τα καλαμπό και τα ντόπια έφεραν και τα σπόρια του παπούλης, τα λέμε εμείς. Τσιμπάκια λέμε το φυτό, δηλαδή το ξεχωρίζουμε από την καλαμποκιά, και όλα τα χρόνια τους χειμώνες ήταν αυτό που κυριαρχούσε στους μαχαλάδες. Τα έβαζαν σε έναν τενεκέ, το σκέπαζαν τον τενεκέ με ένα καπάκι, γιατί αυτά άρχιζαν και δυνατά έσκαγαν και πετιόταν έξω από τον τενεκέ, και τα έκαναν χωρίς λάδι. Τώρα εμείς ακόμα... Δηλαδή έσκαγαν χωρίς λάδι αυτά.
Ναι, κάνε. Μάλιστα. Σκάνε και χωρίς λάδι. Τώρα βέβαια εμείς ακόμα σπέρνουμε, τα μαζεύουμε, τα ξεραίνουμε και τα χρησιμοποιούμε πάλι το χειμώνα, τα τρώμε δηλαδή. Τα βάζουμε λίγο λάδι και γίνονται έτσι πιο γρήγορα ανοίγουν στην εστία, τέλος πάντων, τώρα στο φούρνο. Παλιά ήταν η σόμπα, τα έβαζαν εκεί στην άκρη, σιγά σιγά δεν υπήρχε φόβος να γίνει κάτι, να ανάψει όταν εκέσει αυτά, και σιγά σιγά έβγαινα και χόρτεναν όλοι. Άμεσα σε μια κατσαρόλα, ας πούμε, έτσι. Τους στενεκέδες τα βάζαν τότε. Αυτούς τους στενεκέδες που έχουν το τυρί. Μάλιστα. Βασικά τότε αυτούς τους στενεκέδες, όταν τους άδειαζαν ή από λάδι ή από τα τυριά τους που έφτιαχναν ή από κάτι άλλο, δεν τους πετούσανε. Τους έκοβαν από πάνω για να μην κόβονται τα χέρια τους και να είναι πιο καλά όλη η επιφάνειά τους ανοιχτή. Και μετά αυτούς τους χρησιμοποιούσαν σε διάφορες δουλειές αυτούς τους στενεκέδες, όπως και τα μπακκύρια. Τίποτα να μην πηγαίνει χαμένο, έτσι. Τίποτα. Αυτό είναι φοβερό που δεν το έχουμε πλέον. Ναι. Αυτό που εύχομαι να μην χρειαστεί ούτε σε εμάς, ούτε στα παιδιά μας, ούτε στα εγγόνια μας. Αλλά εμείς θα ξέρουμε κάποια πράγματα. Τα παιδιά μας ελάχιστα, τα πιο μικρά, δεν θα ξέρουν τίποτα. Και γι' αυτό προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε, να καταγράψουμε, έτσι, για να μπορούν κάποια στιγμή να τα βλέπουν, να τα διαβάζουν, να προσπαθούν να προσπαθήσουν να, αν τους χρειαστεί, να έχουν κάποιες γνώσεις. Πάνω σε αυτό τώρα, πάνω στις καταγραφές, εσείς, κυρία Ιωαννίδου, με τους συνεργάτες σας κάνατε καταγραφές δημοτικών τραγουδιών και θύμων για να τα παρουσιάσετε στη Θεσσαλονίκη σε φοιτητές. Για πείτε μας λίγο γι' αυτά. Αυτά τώρα, τις καταγραφές των τραγουδιών, είναι κάποιες κυρίες οι οποίες είναι μεγαλύτερες, οι οποίες ξέρουν τα τραγούδια. Οπότε τα μαθαίνουμε και εμείς που δεν τα ξέραμε να τα τραγουδάμε, και συγχρόνως θα είναι χορός και τραγούδι, όπως χόρευαν παλιά όταν δεν υπήρχαν τα όργανα. Τραγουδούσαν δύο κοπέλες στην αρχή του κύκλου, έλεγαν μία στροφή από το τραγούδι, επαναλάμβαναν άλλες δύο κοπέλες από το τέλος του κύκλου του χορού. Με αυτόν τον τρόπο θα πάμε κι εμείς να χορέψουμε, και θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε. Και τα έθιμα θα τραγουδήσουμε το φλάμπουρο, θα δείξουμε πώς φτιάχναμε το φλάμπουρα και θα κάνουμε την αναπαράσταση μόνο του βαγιού. Γιατί ο χρόνος είναι λίγος, δηλαδή την μία εβδομάδα συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα σύλλογοι, ομάδες και όλα αυτά, και έτσι σαν σκέψη μου ήρθε σήμερα, χθες, ότι θα μπορούσαμε ίσως να παρουσιάσουμε και το μυρολόγιο της Παναγιάς, γιατί θα κοντεύει Πάσχα, να το πούμε και αυτό, να το ακούσουν και αυτοί που δεν το ξέρουν. Πολύ ωραία. Φίλοι μας, συνομιλούμε με την κυρία Χρυσούλα Ιωαννίδου από το Ορμένιο. Χρημάτισε πρόεδρος του Ορμενίου ένα καιρό. Σήμερα ασχολείται με την καρδιά της. Εκείνη και συμπαρασύρει και πολλές και πολλούς από την πατρίδα της στην καταγραφή εθήμων, δημοτικών τραγουδιών, συνταγών, συμμετέχει σε προγράμματα. Είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να αφήσει
την παράδοσή μας και το παρελθόν να μείνουν θαμμένα και κρυμμένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γι' αυτό. Ίσα ίσα οι νέοι άνθρωποι, οι επόμενες γενιές, αυτοί που θα έρθουν μετά και που μπορεί να μην τους γνωρίσουμε ακόμη, θα έχουν πάρει κάτι από τους προγόνους, και αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική εργασία για κάθε άνθρωπο. Θα θέλαμε τώρα, κυρία Ιωαννίδου, να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το έθιμο το βαγιό, αν το είπα σωστά. Ναι, ο βαγιός ήταν μια κούκλα που γινόταν με ξύλα, και μάλιστα με ξύλα, με το ξύλο του αργαλιού, το αντί, που ήταν στην πίσω πλευρά του αργαλιού. Και χρησιμοποιούσαν αυτό το αντί, γιατί είχε δύο τρύπες, και από την αριστερή πλευρά και από τη δεξιά. Οπότε αυτό βοηθούσε στο να βάλουν δύο βέργες στις τρύπες που είχε το αντί. Η μία ήταν για να περάσουν τα μανίκια από τη φορεσιά, και η άλλη ήταν για να κρατάει το φουστάνι ανοιχτό, για να μην πέφτει μονοκόμματα κάτω και το πατάνε τα μικρά τα κορίτσια που πήγαιναν και τραγουδούσαν το βαγιό, γιατί τα μικρά τα κορίτσια έκαμναν αυτό το έθιμο. Μια μεγάλη λοιπόν κυρία μάζευε τα κορίτσια από βραδείς, από το Σάββατο του Λαζάρου, και έφτιαχνε μαζί τους τον βαγιό. Τον βαϊό τον λέμε κανονικά. Έφτιαχνε ένα κεφάλι με ύφασμα, ένα στρόγγυλο κεφάλι, το οποίο το έδινε στην κορυφή του από το αντί. Το φορούσε στον βαϊό, φορούσε όλα όσα φορούσαν οι γυναίκες, το πουκάμισο, κόκκινη φούστα, ποδιά, γυλαίκο, μπραντίτσκα, ό,τι φορούσανε, ένα ζουμπούλι. Έβαφε τα μάτια και το στόμα από τον βαϊό με κάρβουνο, και το πρόσωπο αυτό το είχαν σκεπασμένο με μία κόκκινη μαντήλα. Την μαντήλα αυτή την είχαν να κρέμεται μπροστά, και όταν έφταναν σε κάποιο σπίτι πριν ξεκινήσουν να τραγουδάνε, την γύριζαν προς τα πίσω για να φαίνεται το πρόσωπο του βαγιού. Όταν χόρευαν το βαγιό, το κουνούσανε αριστερά και δεξιά, αυτήν την κούκλα την ξύλινη, και τη χτυπούσαν πολύ δυνατά, και έκανε ιδιαίτερο θόρυβο το αντί που χτυπούσε με δύναμη κάτω στο, ακόμα και στο χώμα, ή τώρα τελευταία και στις βεράντες που είχαν και πλακάκια και τσιμέντο. Χορεύοντας το βαγιό τραγουδούσανε και όλα «Βάγιο, βάγιο το βαγιό», ως την άλλη την Κυριακή, με τα κόκκινα τα αυγά, με το φούρνο το ψωμί, με την μπούκλα το κρασί και στη σούβλα το τσιτσί. Δηλαδή μέχρι τραγουδούσανε για την επόμενη εβδομάδα που θα τρώγαμε πια κρέας, θα πίναμε κρασί, και αναφερότανε στο Πάσχα. Και κάθε φορά που, ανάλογα με το τι είχε μέσα στο σπίτι, τραγουδούσανε «Μωρή λιγνή, μωρή ψηλή, μωρή μαυρουματούσα», αν υπήρχε κάποια κοπελιά, αν υπήρχε κάποια λεχόνα, τραγουδούσανε και το για το μωρό, ένα μικρό μικρούτσικο σαββατογεννημένο, Σαββάτο μέρα γεννήθηκε, την Κυριακή ευαπτίστη, και ούτω καθεξής. Και οι νοικοκυρές φίλευαν τα κορίτσια αυγά και αλεύρι. Τα αυγά τους τα έδωναν και τα έβαζαν τα κοριτσάκια μέσα στο καλαθάκι τους, για να τα βάψουν τη Μεγάλη Πέμπτη,
και το αλεύρι τους το έδινε κάθε νοικοκυρά από λίγο για να μπορέσουν να ζυμώσουν τα τσουρέκια ή τις μπουγάτσες, τέλος πάντων, με το αυγό τότε, γιατί δεν ήταν τσουρέκια, γιατί σε πολλά σπίτια δεν υπήρχε ούτε το απαραίτητο αλεύρι για να κάνουν ένα μικρό ψωμάκι, μια πασχαλιά. Και οπότε αυτά ήταν τα φιλέματα, το αλεύρι και τα ομάτα αυγά. Γυρνώντας όλο το χωριό, μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι και από ένα αυγό να τους έδιναν τότε, όλα τα σπίτια ήταν κατοικημένα και μάζευαν έναν αξιόλογο αριθμό αυγών τα κορίτσια που συμμετείχαν. Σε κάθε ομάδα ήταν 2, 3, 4 κοριτσάκια. Το έθιμο βέβαια πια με χίλια ζόρια το κρατάμε και το δείχνουμε, γιατί τα παιδιά δεν υπάρχουν πολλά εδώ στο χωριό, αλλά αυτά που είναι προσπαθούμε να τους τα δείξουμε για να έχουν μία ιδέα. Οπότε αυτόν το βαγιό θα πάμε να δείξουμε και να τραγουδήσουμε το τραγούδι του και να δείξουμε πώς το χόρευαν τα κορίτσια παλαιότερα και να τα κεράσουμε τα παιδιά που θα μας τραγουδήσουν, τα αυγά και το αλεύρι, για να έχουν όσοι παρακολουθήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα από τον βαγιό. Και θα μπορούσαμε να πούμε έτσι και μία όμορφη συνταγή από τις παραδοσιακές για την ημέρα αυτή. Λοιπόν, για τον Βαΐον μιλάμε πάντα. Ναι, γιατί όχι. Ναι. Τον Βαΐον είναι η μέρα ψαροφαγίας. Οπότε το ψάρι το οποίο τρώγαμε παλιά ήταν και τον Ευαγγελισμό και τον Βαΐον ήταν ο μπακαλιάρος. Ο παστός ο μπακαλιάρος, τον οποίο ξαρμυρίζαμε και το συνηθίζουμε, ακόμα και το κάνουμε, αυτό το κρατάμε, άσχετα αν παίρνουμε και άλλα ψάρια από τους ψαράδες τώρα, το οποίο το ξαρμυρίζαμε, το ξεκοκαλίζαμε τις περισσότερες φορές, για να μην υπάρχει φόβος από κανένα αγκαθάκι, και το τηγανίζουμε. Το τηγανίζουμε, εκείνη την εποχή έχει πάρα πολλούς ζωχούς, όπως έχει και διάφορα άλλα λαχανάκια, τα λέμε εμείς, διάφορα άλλα βρόσιμα χόρτα, να τα πω. Οπότε η σαλάτα εκείνης της ημέρας είναι αυτά, τα βρόσιμα τα χόρτα, με λάδι και ξύδι. Τους ζωχούς τους βράζουμε χωριστά, άσχετα αν έχουμε και άλλα πολλά χόρτα, δεν μπορούμε να τους αναμίξουμε με κάτι άλλο, και τα υπόλοιπα τα λαχανάκια μας τα ζεματίζουμε, τα πλένουμε, τα καθαρίζουμε, τα πλένουμε, τα ζεματίζουμε, και εκείνα με λάδι και ξύδι τα τρώμε, αλλά εκείνα έχουν μία άλλη γεύση ιδιαίτερη, και η ζωχή τη δικιά τους, τη γλυκιά την τη γεύση. Έτσι. Αυτή είναι η συνταγή για... Αυτό είναι το τραπέζι εκείνης της ημέρας. Και εκείνης βέβαια, της ημέρας, ναι. Έτσι, τα έθιμα αυτά έχουν τη δική τους γλύκα και τη δική τους, έτσι, το δικό τους εκτόπισμα για την ζωή των ανθρώπων, έτσι, και παραδίδονται από τους παππούδες στους επόμενους, και πάει λέγοντας, και είναι πολύ όμορφο αυτό να μην ξεχνάμε, να θυμόμαστε τη γιορτή με όποιο τρόπο, μέσα από τη ζωή μας, με αυτά που έχουμε να ζήσουμε, τα φαγητά μας, αυτά που μας δίνει η γη, η θάλασσα, έτσι, και όλα αυτά να δοξολογούμε το Θεό και να λέμε δόξα σε ο Θεός που υπάρχουν για μας. Αυτά λοιπόν, και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής,
πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα. Ευχαριστούμε την κυρία Ιωαννίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας μεταφέρατε από το όμορφο Ορμένιο, το οποίο μας έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό και ιδιαίτερα προσφυλές. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε όλα αυτά τα οποία ετοιμάζουμε αυτόν τον καιρό στο Ορμένιο, για το Ορμένιο πρώτα απ' όλα και μετά για τους υπόλοιπους, γιατί αυτό που κάνουμε είναι και για μας ένας τρόπος να περνάμε καλά. Αυτό, να περνάμε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά λοιπόν. Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Και βέβαια και με χαρά θα το περιμένουμε αυτό και εγώ και οι ακροατές μας. Να είστε πάντα καλά, κυρία Ιωαννίδου. Εδώ φτάσαμε, φίλοι μας, στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ένα ταξίδι στο Ορμένιο και μια βουτιά στις παραδόσεις και στις αναμνήσεις εκείνης της εποχής που διατηρούνται μέχρι σήμερα και γίνονται όμορφες ιστορίες που μαθαίνονται όχι μόνο στις επόμενες γενιές της περιοχής αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Δοζιάκα για την βοήθειά του στον ήχο, τη Φίβη Κωνσταντέλου που βοήθησε στην επικοινωνία με σας. Σοφία Χατζή, συναρπαστικοί άνθρωποι. 23 συζητήσεις με ανθρώπους που βρήκαν το υπέροχο κρυμμένο περιεχόμενο του Ευαγγελίου και έζησαν πανηγυρικά. Συναρπαστικοί άνθρωποι που έγιναν η παρουσία του Θεού στον κόσμο, η συμπόνια και η αγάπη του ανάμεσα στους ανθρώπους. Σοφία Χατζή, συναρπαστικοί άνθρωποι. Εκδόσεις Άθος, 210-5238-305. Ζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Εδώ, φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.